Μας περιμένει η Νατάσα Εστασινού. Νατάσα, καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, τι θα πει ο Μητσοτάκης στη Δεύτερη. Τώρα, το είπαμε από τη Δευτέρα, το λέμε. Όλη αυτή η εβδομάδα θα είναι τι θα πει ο Πρωθυπουργός στη Δεύτερη. Κάθε μέρα έχουμε και κάτι, ξέρεις, κάτι ακόμα. Σε ρυθμούς Θεσσαλονίκης. Ναι. Τι έχουμε σήμερα παραπάνω. Σήμερα θα πούμε λίγο για τους τομείς των μεταρρυθμίσεων. Είπαμε μια κουβέντα πολύ γρήγορη χθες, εστιάσαμε εκτές περισσότερο. Πήγες κυρίως επιδοματικά και ό,τι αφορά το κομμάτι αυτό. Πάμε σήμερα στο μεταρρυθμιστικό κομμάτι. Ωραία. Εκεί λοιπόν θέλει ο Πρωθυπουργός να δώσει έμφαση σε 5 τομείς και θα ξεκινήσει από την πολιτική προστασία. Έχουμε όλη αυτή τη ζωφερή πραγματικότητα που άφησαν πίσω τους οι πυρκαγιές. Το ζήσαμε όλο το καλοκαίρι, Νατάσα μου. Όλο το καλοκαίρι το ζήσαμε. Όλο το καλοκαίρι ήταν ένας όλεθρος. Έχουμε ακόμη, χθες έσβησε η φωτιά στο Νεύρο. Παρεμπιπτόντως, την Παρασκευή ο Πρωθυπουργός θα πάει στον Εύρο και θα ακούσουμε και κάποια πράγματα από εκεί, πριν πάει στη Θεσσαλονίκη. Περιμένουμε λοιπόν ένα πακέτο μέτρων που θα περιλαμβάνει νέες προσλήψεις, ενίσχυση της δασικής υπηρεσίας. Θα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη με νέες τεχνολογίες. Θα μας μιλήσει πιθανότατα ο Πρωθυπουργός για drones, για νέες παραγγελίες σε αυτό το πεδίο και θα εξαγγείλει και πιο αυστηρό πλαίσιο για εμπρισμό, ακόμη και για εμπρισμό εξαμελίας. Προσπαθούν να γίνει το νομοθετικό πλαίσιο όσο πιο αυστηρό γίνεται, ώστε να υπάρχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερα αντικίνητρα, να είναι όλοι πιο προσεκτικοί. Δεύτερο μεγάλο μέτωπο, η υγεία. Και εκεί υπάρχουν, εντοπίζονται πολύ σοβαρά προβλήματα. Ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση στα νησιά, ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση σε πολλά επαρχιακά νοσοκομεία. Θα έχουμε λοιπόν εξαγγελία και εκεί για προσλήψεις προσωπικού, αλλά και για τον εξυγχρονισμό και την ανακαίνιση περίπου 80 νοσοκομείων ανά τη χώρα και 156 κέντρων υγείας. Και για το ΕΚΑΒ θα έχουμε ανακοινώσει. Και για το ΕΚΑΒ. Ανακοινώσεις και για το ΕΚΑΒ και για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Έχουμε ήδη όλα αυτά τα τελευταία χρόνια την άλλη συνταγογράφηση, τα ηλεκτρονικά ραντεβού. Και εκεί όμως δεν λειτουργούν οι πλατφόρμες όπως θα έπρεπε σε πολλά σημεία. Οπότε μένει ακόμη πολύ έργο να γίνει σε αυτό το κομμάτι και το γνωρίζουν καλά στην κυβέρνηση. Τρίτος πολύ βασικός τομέας είναι η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη που αφορά τους πάντες από τις επιχειρήσεις μέχρι τον απλό πολίτη. Ο χρόνος για την έκδοση μιας απόφασης είναι περίπου διπλάσιος από ό,τι είναι ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί και παραπάνω, Νατάσα. Μπορεί και παραπάνω. Ναι. Από διπλάσιο. Μπορεί, ναι, να υπερβαίνει και το διπλό χρόνο. Στόχος είναι να φτάσουμε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το ακούμε συνέχεια αυτό. Δεν έχουμε ακούσει τίποτα για το πώς θα γίνει. Ακριβώς. Αυτό. Εγώ να πω μόνο ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα το οποίο νομίζω ότι τα λέει όλα. Τα όσα έγιναν στο Μάτι έγινε το 18. Έχουμε φτάσει 23 με 102-103 νεκρούς. Έχουμε φτάσει 23 και δεν έχουμε ούτε την πρωτόδικη απόφαση. Ναι. Ούτε την πρωτόδικη. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Τόσα χρόνια μετά, κάποια παραγράφονται. Είναι πολλά τα θέματα. Είναι έτσι, 5 έτσι, χρόνια ναι, ναι. Μικρά. Η παραγραφή είναι σίγουρα ο μεγαλύτερος κίνδυνος, αλλά και υπάρχει και αυτή αυτό η ανάγκη. Ας πούμε και το άλλο θέλω να καλά μου τώρα είναι τα παιδιά. Σε μία μόνιμη με τη Χρυσή Αυγή έχουμε μόνο πρωτόδικη απόφαση. Δεν έχουμε τελεσίδικη απόφαση. Δηλαδή, και για να το καταλάβει ο κόσμος, τώρα, αν δεν κάνω λάθος, Φεβρουάριο, Μάρτιο, κάπου εκεί, ο Κασιδιάρης βγαίνει έξω. Ναι, γιατί δεν μέχρι να εκδικαστεί σε δεύτερο βαθμό η δίκη του. Βγαίνει έξω κανονικά ο άνθρωπος, δεν είναι από... Κανονικά βγαίνει έξω. Ναι, ναι, έτσι είναι. Θέλω να σου πω ότι... Θεσία, αυτό, δεν μπορείς να κρατάς ναι. κάποιον στη φυλακή χωρίς τέλεση δίκη. Μάλιστα, θα δούμε. Είναι πάρα πολλά τα έφερα τα δύο πιο, ξέρεις, τρανταχτά, αλλά έρχεται... Το κομμάτι της δικαιοσύνης που χρειάζεται σίγουρα μεταρρύθμιση αφορά πάρα πολύ και τις επιχειρήσεις, τις επενδύσεις. Μιλάμε για μεγάλα θέματα εκεί.
είναι ίσως το πιο σοβαρό αντικίνητρο που επισημαίνεται σε όλες τις εκθέσεις των διεθνών οίκων για τις επιχειρήσεις. Ακριβώς. Λένε, θα έρθω στην Ελλάδα, θα γίνει από κάποιον μία ένσταση. Θα είναι μία ένσταση. Ναι. Θα είναι από τοπική αυτοδιοίκηση, θα είναι από κάποιον άλλο φορέα, από κάποιον ανταγωνιστή. Θα μείνω σε εκκρεμότητα για 5 χρόνια. Και Νατάσα μου, περνάει 6 μήνες, ένας χρόνος, 2 χρόνια, έφυγε ο επενδυτής. Δεν κάθεται να περιμένει. Ναι, όχι. Και δεν περνάει και τόσο λίγο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, περνάει πολύ περισσότερο. Και όχι, θέλω να σου πω ότι θα κάτσει να περιμένει εμάς πότε θα του δοθεί το πράσινο φως για να κάνει την επένδυση. Πάει αλλού. Δηλαδή, έτσι είναι τα πράγματα. Πάει αλλού. Πάει αλλού και οι επιλογές είναι πολύ συγκεκριμένες. Ακριβώς. Και πολύ δίπλα μας και έχουμε δει επενδύσεις να φεύγουν από εδώ και να πηγαίνουν βορειότερα από τη χώρα μας ή ακόμη και μάλιστα. Τουρκία. Τέταρτος τομέας, η παιδεία. Εντάξει, θα ακούσουμε πάλι για την περιβόητη αξιολόγηση. Θα πρέπει να την περιμένουμε, να την δούμε και να εφαρμόζεται. Δεν την έχουμε δει τα χρόνια. Είναι όμως και το θέμα των μη κρατικών πανεπιστημίων. Εκεί περιμένουμε. Τα δύο αυτά, κυρίως νομίζω το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων θα είναι το νούμερο ένα στην ιεράρχηση για την παιδεία, έτσι καταλαβαίνω. Έτσι, αυτό είναι. Ναι. Εκεί θα δοθεί έμφαση. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι ακριβώς μάλιστα θα ανακοινωθεί. Και πάλι και εδώ θα μπει και το θέμα του ψηφιακού μετασχηματισμού, το ψηφιακό σχολείο, πώς θα μπουν οι νέες τεχνολογίες περισσότερο να βοηθήσουν και τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Αυτά σε δεύτερη φάση. Τώρα, ο πέμπτος μεγάλος τομέας είναι το δημόσιο, αξιολόγηση και εκεί παντού. Έχουμε τα μπόνους παραγωγικότητας. Εδώ φαίνεται ότι θα προχωρήσει πιο γρήγορα το κομμάτι της αξιολόγησης, ακριβώς επειδή εφαρμόζονται ήδη τα μπόνους παραγωγικότητας. Α, οπότε μάλιστα. Όλοι οι φορείς έχει, είναι δηλαδή, έχει ψιλοξεκινήσει τη διαδικασία δηλαδή. Του έχει δημοσίου. Ναι, θα πρέπει άμεσα να ανεβάζουν στοχοθεσία σε ειδική πλατφόρμα που θα μπορούμε όλοι να μπαίνουμε και να βλέπουμε ποιοι είναι οι στόχοι. Οι στόχοι αυτοί θα αξιολογούνται κατά πόσο επιτεύχθηκαν και θα μάλιστα βγαίνουν και τα μάλιστα αντίστοιχα τα bonus παραγωγικότητας. Και έχουμε και εξέλιξη φυσικά την μεταρρύθμιση στα εργασιακά με το εργασιακό νομοσχέδιο, είναι σε διαβούλευση, όπου και εκεί είναι σημαντικό κομμάτι, γι' αυτό το αναφέρω. Εκεί έρχονται πάρα πολύ έρχονται μεγάλες αλλαγές. Προσπαθούμε να βάλουμε κάπως κανόνες στην ευέλικτη έχει και βέβαια έχει κάποια γκρίζα σημεία που χρειάζονται να τα επεξεργασία. Αρκετά. Έχουμε και πολύ ωραία άρθρα όλο αυτό το διάστημα και ρεπορτάζ και από εργατολόγους. Βγάζετε και εσείς θα έχουμε. Στο σταθμό, είχατε και χθες. Πρέπει να μπουν και στο site και στον Αυτοπορική TV να δουν αναλυτικά. Νατάσα μου, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.